Καλημέρα, ελπίζω να με ακούτε γιατί και εγώ είμαι στο αυτοκίνητο. Έχω σταματήσει στην άκρη, μην έχουμε και τίποτε άλλο. Ναι, ναι. Αυτό που έχω να πω είναι ότι το βασικό μέλημα της παραγωγής είναι τα παιδιά να είναι καλά. Ναι, βέβαια. Τα παιδιά τα ίδια μίλησαν με τους συγγενείς και έδειξαν ότι είναι καλά. Είναι επιλογή της Ειρήνης ότι ήθελε να αφήσει το παιχνίδι, γιατί εμείς τους αφήσαμε στη δική τους επιλογή ότι θέλουν να κάνουν. Ο Μάριος θα μείνει πάντως, έτσι. Ο Μάριος θα μείνει, ναι, και θα γίνει. Παρότι τον είδατε να φαίνεται πιο βαριά, τελικά είναι πιο βαριά η Ειρήνη. Ναι. Όταν λέμε βαριά με τα πλευρά. Θέλει περισσότερο χρόνο από θεραπείας. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η παραγωγή φέρθηκε άψογα στα παιδιά και αμέσως ήταν κοντά τους και τους παρήχαν ό,τι ακριβώς ήθελαν. Αυτό που λες πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο, Αλέξη. Το είδαμε και χθες. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα έγινε, πόσο καλά έγιναν όλα, πόσο γρήγορα πήγαν στο νοσοκομείο τα παιδιά, τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ήταν όλα καλά. Είναι σημαντικό ότι είχαν και εμάς στην Ελλάδα ενημερωμένους. Εμένα με πήρανε αμέσως μόλις έγινε το συμβάν και πριν ακόμα καταλάβουμε ότι είναι καλά τα παιδιά. Πάμε τώρα στην επόμενη μέρα όμως. Μπράβο. Ήδη τι θα γίνει τώρα με το παιχνίδι. Ήδη έχει αρχίσει και έχει γίνει το πρώτο αγώνισμα, πιο ήπιο βέβαια, επάθλου, το οποίο θα το δούμε την Κυριακή. Δεν θα μπουν καινούργιοι παίκτες μέσα. Αλλά? Λογικό είναι ότι ίσως να γίνει μια ανακατανομή των ομάδων. Α, εσωτερικά μετακινήσεις λες. Εντάξει. Μπορεί. Αυτό είναι με σημαντική αλλαγή που λες τώρα. Να ξαναπάρουν τον Τάνο. Είναι σημαντική αλλαγή, αλλά δεν γίνεται οι παίκτες να έχουν καινούργιους παίκτες μέσα. Πρώτον, γιατί οι καινούργοι θα είναι ξεκούραστοι και φαγωμένοι. Και δεύτερον, γιατί θα τους πούνε όλο το feedback. Άρα Άλκηστης, για να καταλάβει και ο κόσμος, επειδή υπάρχει το κοινό είναι τεράστιο αυτού του παιχνιδιού, υπάρχει αγωνία και στενοχωρήθηκε και ο κόσμος και γίνεται ολόκληρη κουβέντα από χθες. Λες λοιπόν ότι θα μετακινηθούν κάποιοι παίκτες από τους διάσημους τους μαχητές στην πραγματικότητα για να υπάρχει μια νέα ισορροπία. Ακριβώς. Και ότι έχει μπει στην κανονικότητά του, αφού κάνετε το πρώτο γύρισμα. Το οποίο θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Το παιχνίδι έχει μπει στην κανονικότητά του, ήδη έχει γυριστεί το πρώτο παιχνίδι επάθλου. Και προχωράμε κανονικά. Με τα νέα δεδομένα πια. Με τα νέα δεδομένα και βλέπουμε τη ζωή θετικά. Κυριακή βράδυ προφανώς. Προφανώς είπαμε ότι η διαχείριση ήταν άψογη και νομίζω όλοι το λένε αυτό. Άρα από την Κυριακή το βράδυ θα δούμε μια νέα πραγματικότητα στο παιχνίδι. Με το Plan B, όπως λέμε, με κανονικό επεισόδιο, προχωράμε κανονικά μπροστά. Ναι, ναι. Καλή συνέχεια, Αλέξη. Λοιπόν, σε περιμένουμε να έρθεις και από κοντά να πούμε. Σε καλημερίζουμε. Να είσαι καλά.